Γεια σας, είμαι ο Μάριος και είμαι πάλι εδώ. Μοντέψτε πού, στην ολοκένουργια τέταρτη σειρά στο κανάλι, η οποία ακούει στο όνομα ταραραν, Pokémon Flora Sky. Ω ναι, εδώ είμαστε, τέταρτη σειρά στο κανάλι. Ελπίζουμε να είναι τόσο καλή όσο και η προηγούμενη σειρά που τελειώσαμε πρόσφατα, η Pokémon Emerald, στην οποία βγήκαμε νικητές, νικήσαμε τον Champion, αρκετά εύκολη μάχη, μου είπατε αρκετή, ωστόσο δεν με ενδιαφέρει, νικήσαμε και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ σε μια καινούργια σειρά, γιατί όπως και αν το κάνουμε, τα Pokémon όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, είναι τρόπος ζωής, δεν γίνεται να τα παρατήσω και να σηκωθώ και να κάνω κάτι άλλο, Pokémon θα κάνω στο κανάλι, deal with it, λοιπόν, options πρώτα, βασικά πάω κατευθείαν στα βαθιά εγώ και βασικά λοιπόν, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι δεν θα έχω αυτό το shift και το set. Θα σας πω τους κανόνες του Nuzlocke, τους οποίους ίσως άμα είστε βασικά fan του καναλιού μου, πιστοί loyal subscribers πρέπει να τους ξέρετε, είναι οι βασικοί. Γι' αυτό το Nuzlocke θα πάμε με τους standard κανόνες, δεν θα βάλω κανένα δικό μου. Που σημαίνει αυτό, ότι πρώτον, μπορούμε να πιάσουμε μόνο το πρώτο Pokémon που βρίσκουμε σε κάθε route. Άμα το πιάσουμε έχει καλώς, άμα δεν το πιάσουμε δεν μπορούμε να πιάσουμε Pokémon άλλο για αυτή την περιοχή. Θα δω τι θα κάνω με τα gift Pokémon, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Δεύτερος κανόνας, άμα ένα Pokémon πεθάνει μέσα στη μάχη, θεωρείται νεκρό. Επομένως, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, πρέπει να το βάλω στο PC για πάντα και να μην το ξαναβγάλω ποτέ. Και, άμα πεθάνει όλη η ομάδα βασικά, θεωρώ ότι έχω χάσει τον Nuzlocke, εκτός και άμα... Βασικά, άμα πεθάνει η ομάδα μου θα το σκεφτώ άμα θα το συνεχίσω. Σύμφωνα με τους κανόνες έχω χάσει, ωστόσο, ανάλογα την περίσταση μπορεί και να το συνεχίσω, να το σκεφτώ. Και τρίτος κανόνας, πρέπει να δίνουμε nickname σε όλα, με όλα τα Pokémon που πιάνουμε, διότι πρέπει να έρθουν πιο κοντά με αυτούς. Θα έχετε καταλάβει προφανώς στο κανάλι μου ότι έχω έρθει με πολλά Pokémon κοντά λόγω των nickname που έχω δώσει στις τρεις συνολικά σειρές που έχω κάνει μέχρι τώρα. Και θα παρατηρήσετε πίσω ότι είμαι μπουκωμένος, οπότε μπορεί να μην ακούγομαι πολύ καλά. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γύρω από αυτούς τους κανόνες, τέλος πάντων είναι και άλλοι κανόνες, πιο όχι τόσο βασικοί, δηλαδή άμα πιάσουμε ένα Pokémon, άμα βρούμε βασικά ένα Pokémon ως πρώτο Pokémon, το οποίο το έχουμε ξαναπάρει ήδη στο παρελθόν, αυτό σημαίνει πως μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο Pokémon, που αυτό λέγεται Dupe's Claws, άμα δεν το ξέρετε, έτσι να το ξέρετε πως λέγεται. Τέλος πάντων, άλλοι πιο μικροί κανόνες, στους οποίους θα σας τους εξηγώ. Άμα θέλετε, μπορείτε να τους κοιτάξετε. Τους έχω πει σίγουρα βασικά σε άλλο βίντεο ή θα τους βάλω στην περιγραφή βασικά. Και έχουμε και λέμε. Μας έδειξε ο καθηγητής, ο Professor Birds, το Smoocha. Του έδωσα το όνομά μου. Για να μην καθυστερούμε, έτσι. Να φεύγουν γρήγορα αυτά. Αχ, δεν θα εξελιχθεί καλά το βίντεο. Έχω μπουκωμένη μύτη. Τέλος πάντων, ας πάμε. Στην παιχνίδι, στο οποίο δεν σας το έχω εξηγήσει βασικά. Έχω πει όλους τους κανόνες, δεν σας έχω εξηγήσει περί τίνος πρόκειται το παιχνίδι αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι από τα πολύ καλά ROM hacks που υπάρχουν. Είναι hack της Pokémon Emerald, όπως καταλαβαίνετε από το φορτηγό εδώ πέρα, το οποίο φυσικά είναι και στην Pokémon Emerald. Ωστόσο έχει πολύ διαφορετικό, τελείως διαφορετικό story mode από την Pokémon Emerald. Είναι ένα τελείως διαφορετικό storyline. Έχει Pokémon και από την 4η γενιά και από την 5η γενιά, ωστόσο δεν έχει το Physical Special Split, δηλαδή συγκεκριμένα types είναι Physical, συγκεκριμένα types είναι Special, όπως γίνεται και στα παιχνίδια Pokémon Emerald και πιο πριν τέλος πάντων. Έχει καινούργιες κινήσεις, νομίζω έχει καινούργιους εκπαιδευτές, είναι καινούργια τα πάντα. Λίγα πράγματα μένουν ίδια με το παλιό παιχνίδι. Βλέπετε η πόλη εδώ έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην πόλη. Λέγεται Small Town και όχι Little Root. Παρόλο που όλο αυτό το πράγμα με το φορτηγό και τη μετακόμιση είναι το ίδιο, ουσιαστικά είναι τελείως διαφορετικό. Και ας πάμε και να κάνουμε ένα withdraw το potion μας. Ας πάμε και να αλλάξουμε. Ουσιαστικά δεν θα αλλάξω το ρολόι, δεν θα αλλάξω τίποτα. Πάμε κατευθείαν στη δράση. Θέλω να ξεκινήσουμε. Θέλω να πάει καλά η σειρά όπως πήγε και η προηγούμενη σειρά. Αλλά τι έχουμε εδώ. Look, it's Pokémon League. That's our chance. Εν τω μεταξύ. είναι έτσι κάπως συνέχεια με το προηγούμενο, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε κι εσείς. Δείχνει τον Champion, ο οποίος είμαι εγώ. Έγινα Champion στην προηγούμενη σειρά και τώρα η τηλεόραση θα δείχνει εμένα. Λίγο πολύ. Αν και όχι, είναι η Cynthia.
Πού ήρθε αυτή η Σύνθια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, θέλω να τεστάρω κάτι. Άμα γίνεται να κάνω save, γιατί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στα παιχνίδια αυτά. Βασικά, όχι δυσκολίες, απλά πρέπει να έχετε τσεκάρει ένα κουμπί για να μπορείτε να κάνετε save. Και δεν θυμάμαι να το έχω τσεκάρει, ήθελα να το τσεκάρω άμα το έχω τσεκάρει. Τσεκάροντάς το! Πάμε τέλος πάντων. Εδώ, όπως και στο κανονικό παιχνίδι, πρέπει να πάμε στη Μέη που είναι στο δίπλα σπίτι ακριβώς. Και ο υπολογιστής πατάει στη μία επιφάνεια η οποία δεν είναι τόσο σταθερή. Περιμένετε λίγο να τον σταθεροποιήσω. Ο υπολογιστής πατούσε πάνω στο λυσάρι της γεωμετρίας. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, πάμε. Γιατί πάω πίσω. Τέλος, λέω πολύ συχνά το τέλος πάντων θα εξελιχθεί και αυτό σαν το επόμενο. Αλλά δεν πειράζει. Μέη, who are you? Τελίτσες, oh you're Mario, so your move was today. Oh ναι φίλοι μου Μέη. Πώς είναι η κάμερα, γαμώτο. Καλά είναι έτσι. I'm May, glad to meet you. Κι εγώ το ίδιο φίλοι μου, May. I've had this dream of becoming friends with Pokemon all over the world. I heard about you, Marios, from my dad, Professor Birch. I was hoping that you could be nice, Marios, and that we could be friends. Κατευθείαν στο friend zone αυτό το παιχνίδι, δεν παλεύεται. Oh no, I forgot. I was supposed to go help dad catch some wild Pokemon. Marios, I'll catch you. Έρθει και στα Pokemon Friend Zone, it's Maze Pokeball. Better leave it right where it is. Θα το αφήσουμε. Και θα πάμε στα δικά μας πράγματα. Τα οποία... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό το παιχνίδι το έχω παίξει στο παρελθόν. Ωστόσο δεν έχω φτάσει μακριά. Δεν έχω φτάσει πάρα από το τρίτο gym, τέταρτο. Και πιο πίσω βασικά, δεν έχω προχωρήσει πάρα πολύ. Ωστόσο, από το λίγο που έχω παίξει ξέρω ότι είναι πολύ καλό παιχνίδι, ειδικά για Nuzlocke. Και το έχω δει και να το κάνει ένας YouTuber Nuzlocke και είχε βγει πάρα πολύ καλό. Πού πάμε τώρα? Στη σπηλιά. Πάμε στη σπηλιά. Oh, Cresselia. Τι έχουμε εδώ, Cresselia. Oh, this is... Ναι, ένα tank από Pokemon. That's Cresselia, a rare Pokemon. Modern Full Moon is your home, however she's rarely here. Και την πετύχαμε και σηκώθηκε και έφυγε. Εσύ την τρόμαξες. The Pokemon you see is only an illusion. Εντάξει. Οκ. I'm Flash. Κι εγώ είμαι ο Iron Man, τι με λες τώρα. I'm Birch, ναι. Όλοι οι σούπερ ήρωες, ο Birchman. Quickly, wild Pokemon appeared. Zigzagoon, οπ! Πολύ γρήγορα συνέβησαν αυτά, δεν ξέρω γιατί. Τα starters μας. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι δεν θα κάνω αυτό που είχα κάνει και στη Fire Red Omega, νομίζω. Δεν θυμάμαι τι είχα κάνει. Νομίζω ότι είχα κάνει, που ήταν τα... Όχι, σε κάποιο παιχνίδι το είχα κάνει. Που πήγα να διαλέξω το starter σύμφωνα με το trainer ID number. Δηλαδή, άμα το τελευταίο Pokémon του trainer ID είναι 1, 2, 3, παίρνω το grass type. Άμα είναι 4, 5, 6, παίρνω το fire type. Και άμα είναι 7, 8, 9, παίρνω το water type. Εδώ πέρα πρώτα απ' όλα δεν πρόλευα να το κάνω. Αλλά έτσι αλλιώς έχω στο μυαλό μου, είχα στο μυαλό μου από την αρχή ποιο θα πάρω. Άμα δεν το έπαιρνα αυτό το συγκεκριμένο που θα πάρω τώρα, ένας φίλος μου θα με σκότωνε. Οπότε το Pokémon που παίρνουμε είναι. Ταραραντανταν! Είναι ο Τσίμτσαρ! Αυτό το πράγμα το οποίο είναι ένα πιθήκι του οποίου έχει πάρει φωτιά η ουρά. Ωστόσο έχει πάρα πολύ φάση, πάρα πολύ καλό Pokémon. Άμα δεν το έχετε χρησιμοποιήσει πραγματικά χάνετε. Εξαιρετικό Pokémon. Αν και... Εντάξει. Έχει τα μειονεκτήματά του όπως για παράδειγμα ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω κατά πόσο μαθαίνει fighting type κινήσεις γιατί το close combat προφανώς δεν υπάρχει σε αυτή τη γενιά. Αλλά θα δούμε, θα την παλέψουμε. So Marius, I've heard so much. Και teleport κάναμε εδώ πέρα στο lab. Τι γίνεται. Marius received the Chimchar. Ευχαριστώ φίλε μου, Birchman. While you're at it, why not give a nickname to that Chimchar? Έχω σκεφτεί το κατάλληλο nickname για το Chimchar. Ένας φίλος μου το βλέπει, μάλλον το περιμένει αυτό το nickname. Το Chimchar, το πιθήκι αυτό θα ονομαστεί. Πιθικούι! Γιατί πιθικούι? Γιατί έτσι, γιατί μπορώ. Είναι ένα πιθικούι. Οπότε θα το ονομάσουμε πιθικούι. Τέλος πάντων, παίζαμε τη Light Platinum, άμα δεν ξέρω αν την ξέρετε με ένα φίλο μου, και το πήραμε αυτό το Pokémon. Και στην αρχή δεν ξέραμε τον Ιχρέμ και το έλεγε ο φίλος μου, το αποκαλούσε πιθικούι. Δεν μπορώ να πάμε εκεί.
Το πω κόλλησε πυθικούι, πότε είπα να το πούμε πυθικούι. Και είπε, όχι, δεν θα το πούμε πυθικούι, δεν είναι καλό όνομα. Εγώ του ενέπληξα, θα το πούμε πυθικούι. Στο τέλος του είπαμε κάτι τελείως διαφορετικό, ωστόσο έχει μείνει το πυθικούι. Θα μείνει στην ιστορία, ελπίζω να μείνει σε αυτή τη σειρά. Το Pokémon αυτό, να έχουμε να το θυμόμαστε και έχει και Μπέρι, ο Ρανμπέρι. Έχει αυτές τις κινήσεις που τις είδαμε. Το Brave Nature νομίζω αυξάνει attack, κατεβάζει speed. Ή αυξάνει speed, κατεβάζει attack, δεν θυμάμαι. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακό. Δεν μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο. Τώρα νομίζω πηγαίνουμε από εδώ. Το οποίο εδώ είναι το Mountain Full Moon. Που είχε αυτές τις πόρτες, τις οποίες δεν μπορούσαμε να πάμε πριν, από εδώ τι έχει. Εδώ βγαίνουμε έξω, άμα πάμε στην άλλη τι έχει. Εδώ έχει, οπ, εσύ τι κάνεις εδώ. Τι κάνεις εδώ, γιατί κοιτάς τα ντουβάρια. Oh, hi Marios. My dad gave you a Pokemon. Great. Great. Now we'll try to be a trainer. Ναι, όχι ότι έχω λιώσει τα Pokemon σε όλη μου τη ζωή, έχω μπλε μέι. Τι γίνεται εδώ. Ένας φίλος μου θα της άρεσε το χρώμα της Μέι, είμαι σίγουρος. Πυθικούι. Νίκησε το Piplup. Γρατσούνα το, άστο να κάνει pound. Άστο, δεν καταλαβαίνεις. Δείξε το ότι δεν καταλαβαίνεις, Χριστό. Σκότωσε τον, νίκησαμε την πρώτη μας μάχη με trainer. Με την Μέι. Πήγε level 6 ο Πυθικούις. Σχεδόν level 7 θα φτάσει εκεί πέρα. Πολύ σύντομα πιστεύω. Και τώρα θα χιλάρω, θα το κάνω off camera τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε, χιλάραμε. Και meanwhile στο διάλειμμα εγώ. Την αρχή του βίντεο έχω δύο τοστάκια εδώ δίπλα. Το ένα είναι με κοτόπουλο και τυρί και το άλλο είναι με μερέντα μέσα. Και έχω αρχίσει να τα τρώω τώρα, το κοτόπουλο βασικά. Και είναι ωραίο, μούρλια. Question of the day. Τι προτιμάτε, προτιμάτε μερέντα με ψωμί του τόστ ή προτιμάτε τοστάκι με τυρί και κοτόπουλο. Γράψτε μου αυτή την ερώτηση, την απάντησή σας βασικά στα σχόλια. Και θα τη δω. Και θα σκεφτώ τι να τρώω άλλη φορά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το λέω συχνά. Το έχω πάρει χαμπάρι. Pokeballs. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να αρχίσουμε να πιάνουμε Pokemon. Ναι. Αρχίζουμε να χτίζουμε την ομάδα μας. Και να φτιάξουμε μια παντοδύναμη ομάδα που να κυριαρχεί σε όλη τη region αυτή. Πώς, δεν ξέρω καν πώς τη λένε αυτή τη region. Πώς τη λένε, δεν είναι η Hoenn. Κάπως. Οπ. Τι έχουμε εδώ. Hi, I'm Sky. Είσαι ουρανός. Ναι. Κι εγώ είμαι το έδαφος, φίλε μου. Τι θες από τη ζωή μου. Wally. Ah, hi Sky, nice to see you again. Oh, this is Marius, a new civilian of small town. Ναι, είμαι καινούριος στην πόλη. Can you show Marius how to catch... Πρίχτης είσαι, Wally, πρίχτης είσαι. Στην Emerald Tooth είναι εγώ, τώρα μου δείχνεις εσύ. Τι γίνεται. Anyway, κάνε τα τυπικά. Πιάσ' το κολοπόκεμον. Άχρηστο, είναι Ράλτσι. Βασικά όχι. Δεν είναι, σε Ράλτσι μπορεί να είναι, αλλά στη συνέχεια γίνεται πολύ καλό Pokémon. Τον Gardevoir ή και τον Gallade. Μπράβο, όλοι. Ένα χειροκρότημα για το Wally, έπιασε το παντοδύναμο του Ράλτσι. Συγχαρητήρια. Ρε πρίχτη. Ευχαριστώ και για τα Running Shoes. Μπορώ να τρέχω τώρα. Τρέχω σαν τον άνεμο. Και μπορούμε να αρχίσουμε από στιγμή σε στιγμή, δηλαδή από τώρα, να πιάνουμε το καινούριο Pokémon για αυτή τη route. Και. Ελπίζω να είναι κάτι καλό. Ξέρω κάποια Pokémon που μπορεί να πιάσει αυτή τη ρούτ, ωστόσο αυτό που θα πιάσουμε είναι... Είναι το Ραλτς, μάλιστα, καλό και αυτό. Δεν θέλω να πω για Scratch, γιατί νομίζω θα το σκοτώσει. Δεν είναι και ψηλό level. Θα προσπαθήσω να... Με πετάξω τώρα τη... Ultra Ball, την Pokéball, μακάρι να το πιάσει. Όχι! Ήρθε κοντά πάντως. Ήρθε πολύ κοντά στο να το πιάσει και πήγε για τον Growl τώρα, οπότε αυτό δεν νομίζω πραγματικά, δεν νομίζω να το σκοτώσει. Μπορεί να πάρει κι άλλο ένα άνετα, εκτός από critical hit! Πρίχτη! Τουλάχιστον πήγαμε level 7 και μάθαμε και το Ember. Κάτι είναι και αυτό. Και δεν ξεκινάμε με ένα Pokémon. Κακά μαντάτα αυτά, πολύ κακά μαντάτα. Πρίχτη! Τι άλλα Pokémon θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει για εδώ. Η Root Alpha. Για να δούμε. Zigzagoon. Αυτό είχα στο μυαλό μου βασικά ότι μπορούσαμε να πάρουμε εδώ πέρα. Καλό Pokémon θα ήτανε. Ας σκοτώσουμε και να πάρουμε και λίγα XP. Με το Ember. Το οποίο
Το οποίο Ember θα μας βοηθήσει αρκετά, πιστεύω. Forest Entrance. Οι πρίχτες από την Pokémon Emerald. Ή επιστρέψανε. Ας φάμε και λίγο. Those people are... Ο επαγγελματίας YouTuber εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Γιαγιάκα. Ας πάμε από εκεί βασικά. Είναι καινούρια Forest Entrance, ναι. Πρέπει να πιάσουμε καινούργιο Pokémon. Θα περιμένετε να φάω και μετά θα πιάσουμε το Pokémon. Εδώ είμαι, έφαγα. Και το μεταξύ, έφαγα όλο το toast στο διάλειμμα αυτό που έκανα. Οπότε μου έχει μείνει η μερέντα τώρα. Γιατί φάω και αυτή που να είναι, δεν θα μείνει. The Pokédex Exacavius is not filled with all the Pokémon of this region. Anyways, National Mode Pokédex. Το οποίο τι σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε όλα τα Pokémon από όλες τις region. Από όλες τις περιοχές. Και να τα προσθέσουμε στις Pokédex. Εμείς ωστόσο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πιάσουμε το καινούργιο Pokémon. Το ολοκαινούργιο Pokémon στην τουλού, το οποίο είναι το Zigzagoon. Level 3 Zigzagoon. Καλώς όρισες. Ελπίζω τουλάχιστον να σε πιάσουμε, εσένα τουλάχιστον. Τώρα, άμα πάρει και αυτό Critical Hit, τι να πω. Okay, εντάξει, εντάξει, δεν πήρε Critical Hit. Καλό και αυτό. Pokéball τώρα. Πήγαινε. Πιάσ' το Zigzagoon. Ένα. 2, 3, πιάσαμε το Zigzagoon. Δεύτερο μέρος της ομάδας, καλώς ήρθες, καλώς όρισες. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ Zigzagoon στην πρώτη ομάδα μέχρι στιγμής. Το έχω πιάσει αρκετές φορές και το έχω βάλει στο PC νομίζω. Στις σειρές που δείχνω εννοώ. Και τι nickname του δώσω τώρα. Θα περιμένετε λίγο, έχω κάνει πόσες 100.000 φορές, δεν πειράζει. Λοιπόν! Σε αυτό το Pokémon θα δώσουμε ένα το όνομα το οποίο νομίζω το είχα δώσει και σε ένα άλλο παιχνίδι όταν το είχα πιάσει αυτό το Pokémon. Που νομίζω το είχα δείξει κιόλας, ήταν σε σειρά. Ένα όνομα το οποίο το είχε ένας χρήστης της Pokémon Showdown. Το οποίο το έβγαλε από το Zigzagoon τέλος πάντων. Zigzag τον λέγανε αρχικά. Το έκανε Zigzakari και μετά έμεινε το Zakari, κάτι τέτοιο. Ο Ζαχαρίας. Ζαχαρίας το Zigzagoon, καλώς όρισες στην ομάδα μας. Θέλεις προπόνηση και έχεις, ελπίζω να έχεις, πες μου ότι έχεις το pick-up. Έχει το pick-up! Εξαιρετική ability. Και δεν είναι το pick-up αυτό που βάζεις τους δίσκους μέσα. Ενώ την ability την οποία μπορείς να πάρεις item όταν τριγυρνάς τριγύρω. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε πολλά χρήσιμα αντικείμενα που θα μας χρησιμεύσουν. Οπότε, θα χιλάρουμε. Ευχαριστώ πολύ νοσοκόμα. Και κλασικά λέει που έχω από το Save Your Game, παρόλο που είναι νοσοκομείο. Εδώ, τι έχουμε. Τι να πεις για αυτούς. Καημένοι ανθρώποι. Πονεμένοι ανθρώποι, τους πονάει που τους έχουμε νικήσει τόσες φορές στην Emerald. Mrs. Master's House. Αυτή εδώ τι ρόλο βαράει. When Pokémon battle, they eventually level up and become stronger. Κάτι μας είπες τώρα εσύ. Forest Entrance. Και εδώ έχουμε τη Route B. Η οποία είναι μια ολοκένουργια περιοχή, στην οποία θα πιάσουν Pokémon. Στο επόμενο επεισόδιο όμως της Pokémon Flora Sky, γιατί σε αυτό το επεισόδιο το ήθελα έτσι να είναι λίγο εισαγωγικό, να πάρουμε το starter, να πιάσουμε και ένα Pokémon. Όχι πολλά πράγματα, 20 λεπτά περίπου είναι. Ευχαριστώ που το είδατε, ευχαριστώ και ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ευχαριστώ. Αφήστε comment. Question of the day, σας είπα, προτιμάτε μερέντα με ψωμί του τόστ ή προτιμάτε τοστάκι με γκούντα και κοτόπουλο. Επίσης, αφήστε like, αφήστε subscribe, πείτε τους φίλους σας, δώστε κοινοποιήσεις, δώστε υποστήριξη, την εκτιμάω. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο της Pokémon Flora Sky, αντίο!